아, 쉴 것도 있네. 내가 인형을 쓰고 왔대. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Και η Norton ευχαριστούν, βλέπω εδώ πέρα. Ναι, και η Norton, εντάξει, όλοι ευχαριστούμε. Να πούμε ότι φυσικά όπως είχαμε υποσχεθεί, ναι, έχουμε πολλά δωράκια να σας δώσουμε. Πολύ πράγμα, εντάξει, αυτή τη φορά παιδιά. Χρωστάμε πολλά, έχουμε πει κάθε 1000 εγγραφές. Και ξεκινάμε. Φτάστε, λέει. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, είμαστε 11.100 που γυρίζει το βίντεο. Μπορεί μέχρι μετά. Μέχρι να ανέβει το βίντεο να πάει 12. Να πούμε τι σας δίνουμε. Καταρχήν, κάνουμε διαγωνισμό κάθε 1000 εγγραφές. Για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, τι πρέπει να κάνετε. Εγγραφή κάτω αριστερά. Υπάρχει ένα button που λέει εγγραφή. Αν το βλέπετε κόκκινο, πρέπει να κάνετε κλικ. Αν το βλέπετε γκρίζο, πάει να πείτε στη διαγραμμή, δεν κάνετε τίποτα. Δεύτερον, θα σας πούμε κάποια δώρα, αυτά που δίνουμε ανά 1000 εγγραφές. Και μας αφήνετε σχόλιο με το δώρο ακριβώς που θέλετε και το format που είναι το δώρο αυτό. Ωραία, και τρίτον κάνετε like στο βίντεο. Ναι. Αυτά τα τρία, δεν θέλετε κάτι άλλο. Όχι, εντάξει, είναι κομπλέ. Λοιπόν, για τις 9.000 εγγραφές δίνουμε 3 Football Manager 2013 για PSP, για να θυμόμαστε και τους παίκτες. Να σου πω, βγάζεις αυτό και μοδικό στρατηγική δικό σου που σου λες το άλλο πάρα αυτούς τους παίκτες. Όποιος θέλει, έχουμε και technical support. Έτσι, ωραία, πάμε. Μπαίνετε στο forum του Game Warzer για τακτικές συστήματα κτλ. Για τις 10.000 εγγραφές έχουμε μία Messenger Bug της Razer για το Dragon Age 2. Εντάξει. Βλέπετε, του μπάνε η τσαντούλα. Απόλυτο αντικείμενο, δεν το συζητάμε. Για τις 11.000 εγγραφές που ολοκληρώθηκαν μόλις τώρα, που γυρίζετε το βίντεο δηλαδή, δίνουμε 2 Pro Evolution Soccer 2013 για PSP, προσφορά πάλι της Zegetron, όπως και η τσαντούλα. Πού δεν το πάω. Ούτε το πάω. Δεν πειράζει, εντάξει. Ναι. Και... και για τις 12.000 εγγραφές, προκαταβολικά. Προκαταβολικά, γιατί βλέπετε... ξέρεις, εδώ πέρα... πρέπει να δώσει κάτι, να το σπρώξει λίγο. Άλλοι σας χρωστάνε λεφτά, λένε θα σας τα δώσω κτλ. Εμείς σας δίνουμε προκαταβολικά τα δώρα. Ναι. Δίνουμε προκαταβολικά για τους επόμενους διαγωνισμούς. Και για τις 12.000 εγγραφές έχουμε 2 Collector's Edition για το Journey. Πρόκειται για την boxed έκδοση του παιχνιδιού. Για το PlayStation 3. Δυνατό, για το PlayStation 3, προσφορά της Sony Ελλάς. Καλή επιτυχία να δούμε. Καλή επιτυχία σε όλους. Ξαναθυμίζουμε, κάνετε εγγραφή. Αν είναι κόκκινο το κουμπάκι, κάντε κλικ και γκριζάρι. Κάντε like στο βίντεο και τρίτον αφήνετε σχόλιο με το, με το παιχνίδι που θέλετε και το φόρμα να μπείτε στην κλήρωση. Ναι. Ωραία, και πάμε στο Q&A. Πάμε. Αδιάκριτες ερωτήσεις. Ο Ganga Cypress Marley ρωτάει, να ρωτήσω ρε κόμπρατς, υπάρχει περίπτωση να βγει Battle for Middle-earth 2 ή ξεγραμμένο το EA. Όπως μάλλον ξεγραμμένο όπως το πες, είναι πολύ απλό. Ο Mobzilla942. Πώς λέμε Mozilla με Mob μαζί, μαφιός. Ναι, τα έχεις κατώσει. Μαφιός browser. Το έχεις δηλαδή... κατώσει λίγο η Mozilla με το Firefox και το Thunderbolt, δεν το συζητάμε. Το incorrect greeting ειδικά είναι. Ναι. Οπότε είναι επικαιρός. Xbox 360 Game Giveaway δεν έχει. Παιδιά, εμείς συζητάμε από όλες τις αντιπροσωπικές games. Και από... τα παράπονα σας στη Microsoft. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Όπως και η Nintendo αντίθετα, τα παράπονα στην Norton. Εμείς ζητάμε από όλους να έχουμε σε κάτι χίλιες εγγραφές για να έχουμε πάντα games. Τώρα, εντάξει, ό,τι μπορεί και η κάθε αντιπροσωπεία δίνει, ανάλογα με το τι πρόμος έχει διαθέσιμο κτλ. Λέει ο Κώστας Αναστασάκος, πότε ξεκινάει τη τηλεοπτική εκπομπή για τα games. Θα ξεκινήσει μέσα στο φθινόπωρο, ελπίζουμε, γιατί έχουμε αρχίσει και νέο project. Οκτώβριο, ναι, τώρα έχουμε μέσα. Και τους retro gamers, οπότε. Καταλαβαίνετε, ναι, ότι έχει πέσει πολλή δουλειά. Έχουμε και το Game Manex που θα είναι κάθε εβδομάδα. Ελπίζουμε να βγει το πρώτο Game Manex και το πρώτο Σουκού του Σεπτέμβρη. Καλά θα είναι αυτό. Ο The Chosen One 1 ρωτάει, τι κονσόλες έχεις μάνα και τι προτιμάς από όλα μαζί με το PC. Έχω Super NES, NES, Atari 2600, άρχισα τις παλιές. Atari Pong, Magnavox Odyssey το οποίο... μάλλον θα το αλλάξω γιατί είναι σειρά 2, θα το κάνω σειρά 1. Έτσι. Game Gear, PlayStation 3. Game Boy, εντάξει αυτά είναι τα απλά. Xbox 360. PSP, DS, 3DS, PS Vita. PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Wii U. Xbox Original έχουμε. Το πρώτο όχι. Εκεί. Ένα μεγάλο κενό είναι εκεί. Επίσης, δεν έχεις Sega Saturn. Τώρα εγώ τι να πω. Ναι. Α, Nintendo 64, έχω γενικά όλες τις κονσόλες της Nintendo, εκτός από την πρώτη, την TV15, την Pong που είχατε δει στο σπίτι του Μπίτσαρου. PlayStation 3, την Bug. Που παίζει τα πάντα από κόπιες, preview κτλ. Κρολό και κάποια θα ξέχασα, πες εσύ. Εγώ δεν την ακούω, εσένα ρώτησε. Α, έτσι. Ναι.
Εγώ σε κρατάω κρυφέ. Ναι, αλλά θα γκρινιάξουν από κάτω μετά. Δεν πειράζει, να με ρωτήσετε και εμένα. Μέχρι να με ρωτάτε. Ωραία, ρωτήστε το. Ρωτήστε το. Σου κάνει κάτι. Πείστε μου. Όχι, βγήκα μόνο εγώ την προηγούμενη φορά. Δεν έχει σημασία. Έχετε μιλήσει με τηλεοπτικό σταθμό για εκπομπή και γενικά προτιμάτε TV ή YouTube. Να πούμε τι επαφέ είχαμε κάνει. Ναι, έχουμε μιλήσει με τηλεοπτικό σταθμό. Έχουμε μιλήσει, ήταν πανελλαδική εμβέλεια, ήταν να ξεκινήσουμε. Για κάποιο λόγο δεν προχώρησε το πράγμα. Επίσης εννοούσαμε τηλεοπτική εκπομπή για games στο κανάλι μας στο YouTube. Ναι. Να το πούμε αυτό. Απλά δεν πάμε με YouTube-ική εκπομπή για games. Ακριβώς. Θα είναι κονσέρβα, έτσι. Αλλά τώρα με το premium partnership που να ξεκινήσουμε, θα δούμε τι και πώς, είτε να εξάρτηται με κάποιο άλλο δίκτυο. Ναι. Μπορούμε να παίζουμε και live. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Το προτιμάμε και εμείς το live. Ο Kurama The Nine Tolls λέει πως είπατε να αρχίσετε την όλη φάση. Είχε ξεκινήσει το 2005, τα είχαμε πει και συνέντευξη με τον Captain Perez. Να δώσουμε ένα link εδώ, οπότε μπορείτε να το δείτε. Να μας ακούσει και να δείτε. Ναι, ξεκινήσαμε ως forum, game site, ραδιοφωνικό σταθμός για games, καθότι κάναμε εκπομπή από το 2003. Φέτος κλείνουμε 10 χρόνια η εκπομπή, 10 χρόνια games στα FM. Είχαμε ξεκινήσει από τσάμιζο 89,2 και πλέον στο Σέντρα. Κλείνουμε δεκαετία. Χρόνια πολλά και μια απέτηση βασικά. Θέλουμε tournaments. Οκ, okay, τα μεταφέρουμε αυτό. Στο, θα κάνουμε τουρνουά. Στο Βασίλη που είναι υπεύθυνο. Και Dota και Call of Duty και ό,τι μπορούμε. Και Halo, αν θέλετε. Ο Βασίλης Μπαλατσός λέει: ελπίζω στην τηλεόραση να έχετε πάνω από μισή ώρα να μείνουν σαν το Σέντρα που μέχρι να φτύσει έχει τελειώσει η εκπομπή. Καλά. Θα αρχίσετε κάνα walkthrough από κάποιο game αργότερα, Σεπτέμβριο και μετά. Θα θέλαμε, αλλά. Αν προλάβουμε, παιδιά, γιατί. Αν προλάβουμε. Τώρα δεν θα προλάβουμε, αλλά θα λέμε προκαταβολικά. Κάνουμε. Ο Nasty IGR ρωτάει τι θα συστήνονται από τις κονσόλες της Next Gen, PS3, PS4 ή Xbox One. Τώρα τι συζητάμε. Τι. Εντάξει, αυτό τώρα τα έχει πάρει όλα πίσω η Microsoft, ναι. Xbox One. Τι παράπονο να κάψουμε αυτή την κονσόλα. Πώς συστήνω να περιμένετε. Μάλλον για PlayStation 4 θα, πιστεύω ότι θα δούμε πιο πολλά exclusives, απλά τώρα έδωσε πολύ βάση η Sony στο PS3. Τα PS3. Βλέπετε αυτά. Ναι, παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε μια κοντρίτσα εδώ πέρα, αλλά το καλύτερο παιδί είναι να περιμένετε. Μην πάτε τις αγοράσετε με το που θα βγουν, δεν θα έχετε να παίξετε πολλά. Όχι, εντάξει, αυτό και δεν έχει. Μην τα σκάσετε. Με το που, θα, με το που θα έχει μείωση τιμής, δείτε πόσα games έχουν βγάλει τότε και, και εκτιμήστε. Μετά τον πρώτο χρόνο δείτε ανάλογα. Πάντως. Μετά τον πρώτο χρόνο που θα έχει 15 exclusives στο Xbox One και 2-3 το PlayStation 4, θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνετε τα συμπεράσματα στην κονσόλα. Παιδί, σοβαρά τώρα, άμα μου πείτε ότι θα πάρετε πρώτη μέρα κονσόλα και λογικά δεν ξέρουμε αν Ελλάδα θα κυκλοφορήσει αγωγή από το εξωτερικό λογικά, η κονσόλα. Δεν νομίζω. Τι συγγνώμη, εδώ υπάρχουν καταστήματα που φέρνουν από το εξωτερικό πράγματα. Τέλος πάντων, όσοι θέλετε πρώτη μέρα, προτιμήστε Xbox One γιατί έχει πιο πολλά exclusives. Ναι. Κάνει όμως 100 ευρώ πιο ακριβά, έτσι να τα ξέρουμε όλα, τα βάζουμε όλα κάτω. Αλλά μακροπρόθεσμα και όταν θα πέσουν τιμές, μπορεί να έχει και πολλά exclusive πολλά, θα πέσουν, δούμε εκεί, παίζουν πολλά, οπότε περιμένετε, περιμένετε. Πάνω 5 λέει η εκπομπή στην TV σε ποιο κανάλι θα είναι, το είπαμε και πριν, ότι θα είναι εδώ στο YouTube. Και εξάλλου σε λίγο θα βλέπουν πιο πολύ YouTube παρά τηλεόραση. Ακριβώς. Δηλαδή ήδη έχει μπαίνει το YouTube, βλέπετε, Μάγκιους, Τζέρεμι. Βασικά σε λίγο πιο πολύ θα ακούνε ραδιόφωνο από τηλεόραση. Κοντοπίδι. Γενικά έχεις πολλά πράγματα να δεις στο YouTube που δεν τα βλέπεις τηλεόραση. Η τηλεόραση έχει γεμίσει με βραζιλιάνικα, τουρκικά, όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν να ξανακούσουμε 2 ώρες με τα μεσονύχτιους users. Γιατί και που μας ακούτε 7-7.30 παίρνει κανείς τηλέφωνο. Έλατε, έλατε να λέμε και την αλήθεια. Γιατί το ραδιόφωνο βλέπω, δεν σας βλέπω και πολύ active. Ναι. Πιο πολύ active είσαι στο YouTube. Μας βλέπει, είναι active, ναι. Όταν έχουμε έτσι πολλούς διαγωνισμούς. Ναι. Ναι, τότε μας θυμάστε. Τότε μας θυμάστε. Βέβαια αυτό πρόσεξε, περίμενε. Από τη στιγμή που μας παίρνουν τηλέφωνο όταν έχουν διαγωνισμό, σημαίνει ότι μας ακούνε. Ναι. Απλά δεν επικοινωνούν. Οπότε έχει και ο κόσμος έχει το δίκιο του. Δεν μπορεί εδώ να... υπάρχει επικοινωνία. Δεν μπορεί να μας. Ο Ντούβλο λέει: ο δρόμος του γκέιμερ είναι δύσκολος, ειδικά αν ονειρεύεσαι κάποια στιγμή να ακολουθήσει κάτι επαγγελματικά ειδικότερα. Δέχεσαι κακή κριτική και σχόλια από τους δίπλα σου και πολλές φορές δεν υπάρχει κατανόηση, γονείς, σχέση κτλ. Εσείς, παιδιά, έχετε κάποια προβλήματα μέχρι να γίνει αυτό το τόσο προσοδοφόρο, ώστε να εξασφαλίσετε το προστοζήν. Εντάξει. Τι. Ναι. Σου λέει, αν είχες. Εγώ προσωπικά δεν είχα θεματάκια. Ναι. Εντάξει, εγώ με το game είχα καλή σχέση, η φάση στο σπίτι μου ήταν αφόσον είναι σωστά στις υποχρεώσεις, μαθήματα κτλ. Μπορείς να παίξεις ελεύθερα τα παιχνίδια όσο θέλεις. Βέβαια η μητέρα μου και το παράπονο ότι μου έπαιρνε παιχνίδια και μετά από μία μέρα τελειώνανε.
τώρα μου έπρεπε και το Sonic the Hedgehog στο Master System, μία μέρα πάει, έφυγε. Μου έπρεπε αλλά games, δεν κρατούσε, δεν την πάλευε η γυναίκα να τα σκάει, μου λέει τι θα γίνει, είσαι πολύ έξοδος. Όλα αυτά άλλαξαν με το Final Fantasy 7, το οποίο μου είχε πάρει δώρο τότε, το έπαιζε για κάνα χρόνο και απορούσε και λέγει καλά παιχνίδι θα μου ζητήσει. Σου είπε μα να παίζω Final Fantasy 7. Στο 8 θα τα ξαναπούμε. Εγώ το είχα πάθει. Μετά έγινε παράδοση. Δηλαδή μου κάθε χρόνο. Αυτά ακριβώς το είχα πάθει με το Champions Manager 0102. Που ήταν το καλύτερο της σειράς. Α, και το έχω. Μισό λεπτό έρχομαι. Προσέξτε, το έχω σφραγισμένο και σε δύο κόπιες. Γιατί μια μπορεί να πάρει φωτιά. Δεν ξέρει τι γίνεται. Ναι, αυτό είναι. Γιατί να του την κλέψουν. Για παράδειγμα, πάω εγώ μία και του την παίρνω. Γεια σας. Το είχα πάρει αρχικά. Δεν παίζει manager Παντελής, το είχα πάρει αρχικά τέτοιο κόπια. Βέβαια, τι πάρει να παίξει, απολωνάρα έχει μέσα. Έχει απο... Φίλε, έχει απολωνάρα και έχει και τερματοφύλακα τον... Τι, τον Τζορβά. Τον Βούλγαρη, όχι τον Γρηγόρη. Είχε 185 potential ability, χιώτης εκεί, τα σπάγανε. Εμένα, παιδιά, ο πατέρας μου έσπρωξε να πω στα games και τον ευχαριστώ πολύ. Ήρθε εδώ πέρα στο... Το 88 με έναν Amstrad 628 τον ακούμπησε εκεί στο σπίτι. 5,5 χρονών έπαιζε Amstrad, το 90 με την Amiga. Μετά NES, Super NES, PC. Γενικό, μετά κόλλησε στα PC όμως, προσέχτε. Εντάξει, κάνουμε κι εμείς οι Amigas κάποιες αμαρτίες. Όπως είπε και ο Παντελής, από τη μάνα μου είχα έτσι κάποιες μουρμούρες, αλλά όχι κάτι τρομερό. Εντάξει, μου ο μπαμπάς λέει, άστο το παιδί. Έτσι. Τελειώνει η υπόθεση, ναι. Αντρικά πράγματα. Η Χριστιανά που δεν είναι εδώ μαζί μας λέει: εμένα προσωπικά δεν μου λένε κάτι οι γονείς μου. Ίσα ίσα που έβλεπαν ότι είναι κάτι που μου αρέσει και μου άφηνα να το κάνω. Τώρα αυτό σε γυναίκα. Πει εντάξει, τώρα βλέπει γυναίκα να παίζει γκέντλ. Πόσο θα παίξει. Λέει, ξέρει λίγο. Δεν το περιμένει. Το καημένο το κορίτσι. Κάνει και το αυτό μου το πάτησε και πάλι. Το καημένο το κορίτσι. Τώρα λέει: όσο για τις σχέσεις, λέει κάποιες φορές έχω πει και ψέματα ότι δεν παίζω. Φοβούμαι την αντίδραση των άλλων. Επίσης, έχεις δίκιο γι' αυτό, αν το gaming προσέφερε 3 και 4 χιλιάρικα το μήνα, όχι μόνο δεν θα σου την έλεγε κανείς, αλλά θα προσπαθήσουν να σε μιμηθούν όπως γίνεται τώρα με τους YouTubers. Ναι, αυτό είναι η απάντηση σε έναν άλλον που λέει ότι είναι προσοδοφόρο. Παιδιά, εντάξει, το κανάλι μας στο YouTube βγάλε τριψήφια αριθμό εσόδων τον Ιούλιο, που μας πέρασε. Οπότε μην νομίζετε ότι δίνει τα τρελά λεφτά. Θα μάθουμε ρωσικά και θα πάμε να δουλέψουμε στη Ρωσία που έχει πιο τέτοιο. Ήδη ο Γρηγόρης Βούλγαρης έκανε προϋπηρεσία. Είδε με τη Wargaming με το event, τσίμπησε Ρωσίδες, έκανε τα κονέ του, καβατζώθηκε. Να πούμε ότι όσοι θέλετε να βοηθήσετε με τους υπότιτλους, στείλτε email στο info@gamewar.gr. Για να μπορέσουμε, μας, να, μπορείτε. Ναι, να, μπορέσουμε να αποκτήσουμε views και από το εξωτερικό, γιατί ήδη έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό από Αμερική ειδικά. Ο G. Kota Killer λέει: εάν είχατε την ευκαιρία να συνεργαστείτε με μια gaming εταιρεία, ποια θα ήταν αυτή. Τώρα, δεν ξέρουμε τι εννοεί. Ήδη συνεργαζόμαστε με τη Razer. Αν θέλεις, ξαναστείλει διευκρινιστικό μήνυμα. Ο Jim Παρίσης λέει: για εμάς που ασχολούμαστε με το Sim Racing, κανένα επεισόδιο θα έχουμε. Παιδιά, ζητάτε συνεχώς νέα βίντεο. Ευχαρίστω να τα κάνουμε, αλλά αν θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς, ανεβάζουμε ευχαρίστως βίντεο στο YouTube και να έχετε καλή κάμερα, αν θέλετε να δείξετε τον εαυτό σας. Το πιο βασικό από όλα, ακόμα και αν δεν δείξετε πρόσωπο, είναι να έχετε ένα καλό μικρόφωνο. Σημαντικό για να ακούγεται καλά. Σημαντικό για να ακούγεται καλά η φωνή σας. Και φυσικά ένα PC, τώρα χρειάζεται τουλάχιστον 8 GB PC, 2 GB κάρτα γραφικών. Για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα. Ένα τετραπέρι να επεξεργαστεί για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Οπότε όσοι θέλετε να ασχοληθείτε, ξανά email στο info@gamewar.gr και συζητάμε οποιασδήποτε συνεργασίε, γενικότερα για gameplay, βίντεο και walkthroughs που χρειαζόμαστε. Και τελευταία ερώτηση, ο Μάνος Χουδετσανάκη στην τηλεοπτική εκπομπή. Α, γι' αυτό του απαντάζει λεφτά. Μήπω έχει καμιά άλλη τώρα και μα προβλέψει. Την τηλεοπτική εκπομπή για πότε περίπου την προορίζετε, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φθινόπωρο. Το είπαμε φθινόπωρο, παιδιά. Εδώ στο κανάλι του GameWorks στο YouTube. Ουφ, τελειώσαμε. Και γιατί ουφ, ήταν πολύ ωραία. Θέλουμε και άλλε ερωτήσει να μα στέλνετε να απαντάμε. Ναι. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο, θα απαντάμε σε ερωτήσει. Όσε δεν απαντήσαμε, έτσι. Πιστεύω ότι πιο πολλέ τι απαντήσαμε, τι αφήνετε κάτω. Comments στο βίντεο και θα φροντίσουμε να απαντήσουμε. Δίπλα στο παιχνίδι που θέλετε να αποκτήσετε, αφήνετε και την ερώτησή σα ακριβώ μετά. Το παιχνίδι στην τσάντα. Ναι, για το έχουμε και τσάντα. Ό,τι θέλετε να κερδίσετε, αφήνετε το σχόλιο. Η κλήρωση θα γίνει μόλι φτάσουμε 12.000 εγγραφέ, κάτι που δεν θα αργήσει. Δηλαδή, μέσα σε μια εβδομάδα περίπου ανεβαίνουμε χιλιάδες εγγραφές. Πολύ σύντομα. 7-10 μέρες δηλαδή. Οπότε με το που θα σκάσουν 12.000 εγγραφές, θα μπείτε στο gamewar.gr. Εκεί είναι τα αποτελέσματα και γίνεται η κλήρωση. Ευχαριστούμε πολύ που μένατε κοντά μας. Πραγματικά ευχαριστούμε για τις 12.000 εγγραφές που φτάσουμε. Δεν το συζητάμε. Γιατί όποιος βλέπει τα βίντεο 5 μέρες μετά θα τις έχουμε ήδη φτάσει. Σωστά, οπότε. Και φυσικά τις εγγραφή, like.
όλα τα γνωστά. Ναι, και φυσικά ευχαριστούμε και Zenkatron και Razer για την παροχή των δώρων. Και τη Sony Ελλάς. Και τη Sony Ελλάς. Γεια χαρά! Τσάου! Έχω καταντήσει κράγκας. Κράγκας. Δεν ξέρεις το κράγκας. Ξέρεις το, ναι, το λόλος. Άρε μάρα, τι με βάζεις να κάνω.